Υπάρχει μία παράδοση στην οικογένειά σου. Εγώ βλέπω, ας πούμε, τον πατέρα σου τον θαύμαζα πραγματικά. Mm-hmm. Δηλαδή, τον μπαμπά σου τον θαύμαζα πραγματικά. Ήταν από τους ανθρώπους που μας έχουν, όσοι σπουδάσαμε θέατρο, μας έχουν χαρακτηρίσει. Ναι. Ο Γιώργος Μιχαηλίδης με το Ανοιχτό Θέατρο ήταν σταθμός στη θεατρική, στο θεατρικό γίγνεσθε της χώρας μας. Ναι. Και η μαμά σου ταυτόχρονα ηθοποιός. Και η μαμά μου ήταν ηθοποιός, ναι. Απλά είχε να μεγαλώσει τρία παιδιά. Και η αδερφή σου χορεύτρια. Η αδερφή μου χορεύτρια, ο αδερφός μου μουσικός και εγώ ηθοποιός. Δεν έφυγε κανένας από τα χνάρια δεν να ξέρω, πάει να κάνει μια πρακτική άλλη δουλειά. Μας πέτυχε μια μέρα κούμπουρος όλους μαζί και λέει, μας κοίταγε καλά-καλά αφού μιλάγαμε, σχολιάζαμε και αυτά γελάγαμε και λέει, εσύ είσαι σκηνοθέτης, εσύ ηθοποιός, εσύ ηθοποιός, αυτός είναι μουσικός και αυτή είναι χορεύτρια. Πώς ζείτε ρε παιδιά. Στο μυαλό μου πραγματικά έχω μνήμες από παραστάσεις σε σκηνικά του Φωτόπουλου να πέφτουν φύλλα σε κάτι έργα του Τσέχοφ. Τι να σου πω, δηλαδή με έχει χαρακτηρίσει και όταν σε είδα και σένα σαν ηθοποιό κατάλαβα πόσο σημαντική οικογένεια θεατρική είστε. Ναι, είμαστε μια θεατρική οικογένεια. Ήθελες να κάνεις ποτέ κάτι άλλο, σου πέρασε από το μυαλό? Είναι το γλωστό που με ρωτάνε όλοι, ήθελα να γίνω αρχαιολόγος. Και δεν πέρασα στις εξετάσεις γιατί ήμουν ερωτευμένη. Οπότε ο πατέρας μου δεν δοκιμάζει. Ο πατέρας μου ήθελε πάντα κάποιος να ακολουθήσει το δικό του δρόμο. Και μου λέει: δεν δοκιμάζεις να δώσεις στη σχολή του Εθνικού. Και θα δούμε. Α, δεν πέρασες, δεν πέρασες. Και δίνω και περνάω. Και περνάω. Εκεί δεν υπήρχε ο έρωτας, τι έγινε? Όχι, ο έρωτας συνέχισε να υπάρχει. Αλλά μετά σ' άρεσε, ήσουν για εκεί. Κοιτάξτε, οι έρωτες, ξέρετε, έρχονται, κρατάνε, φεύγουν ή μένουν. Δεν έχει σημασία. Σημασία έχει το θέατρο έμεινε. Έτσι ακριβώς.